Ο Ευρωβουλευτής Γιώργος Κίρτσος με αναρτήσεις του στην πλατφόρμα X το πρωί της 5 η 19 Απριλίου, ανέφερε πως η τώρα Πακογιάννη και ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν άφησαν τίποτα όρθιο από τη βαλκανική πολιτική της Ελλάδας. Όπω τόνισε στην ανάρτησή του, Μπακογιάννη και Μιτσοτάκη δεν άφησαν τίποτα όρθιο από τη βαλκανική πολιτική τη Ελλάδα. Η Μπακογιάννη άδειασε τη Σερβία υπέρ του Κωσόβου σε μια προσπάθεια να παραμείνει παράγοντα στο Συμβούλιο τη Ευρώπη. Εγκατέλειψε τη θέση τη Ελλάδα καθαρά για προσωπικού λόγου. Ο Μιτσοτάκη, αντί να πιέσει τον Ράμα να δεχθεί ότι ο Μπελέρη είναι δήμαρχο Χιμάρα, αποφάσισε για λόγου ψηφοθυρία να τον κάνει Ευρωβουλευτή. Έτσι προσφέρει τριπλή νίκη στο ράμα. Του επιτρέπει να ελέγξει τη χημάρα με σοσιαλιστή συνεργάσιμο εκπρόσωπο της μειονότητας. Τον απαλλάσσει από την εκκρεμότητα μπελερί εναντί των Βρυξελών. Ούτω ή άλλω, ο Μιτσοτάκη απέτυχε να κινητοποιήσει τι Βρυξέλλε κατά του ράμα για το θέμα Μπελέρι. Εμφανίζει το ράμα ευρωπαϊκών προδιαγραφών σε σχέση με τι ακροβασίε τη Αθήνα με Μπελέρι. Ο ράμα έχει ειδική σχέση με τη Μελώνη και θεωρείται στι Βρυξέλλε μεταρρυθμιστή. Τέλο, η ψυχρότητα με Σερβία και Αλβανία μεταφράζεται σε ακόμη μεγαλύτερη ενίσχυση τη επιρροή τη Τουρκία στι δύο αυτέ χώρε. Αυτή είναι η βαλκανική διπλωματία, Μπακογιάννη και Μιτσοτάκη, τονίζει ο Γιώργο Κίρτσο.